Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνονται κουβέντες μέσα στο Κοινοβούλιο. Ο ένας είναι η λογική των επιχειρημάτων και των αντεπιχειρημάτων, της πολεμικής δηλαδή των θέσεων. Και ο δεύτερος τρόπος είναι η λογική του παραλόγου. Ακολουθείται από χθες μια λογική του παραλόγου. Και εξηγούμε. Ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Κυριαρχεί αυτό στην κουβέντα σήμερα στην Ελλάδα και κυρίως από τα ΜΜΕ που είναι απολύτως δικά σας. Ιδιωτικοποιήσεις είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και πολιτικού σχεδιασμού. Η Θάτσερ, παραδείγματος χάρη, τη δεκαετία του 80 στη Βρετανία, δεν χρειάστηκε κανένα υπερταμείο για να ιδιωτικοποιήσει το σύμπαν ολόκληρο. Το ίδιο χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης μετά το 90 δεν χρειάστηκαν κάποιο ειδικό ταμείο για να ξεπουλήσουν τα πάντα. Εσείς εδώ δεν χρειαστήκατε κάποιο ειδικό ταμείο για να ξεπουλήσετε τις δημόσιες τράπεζες, τον ΟΤΕ και τον ΟΠΑΠ. Ή μήπως τα ξεχάσαμε αυτά. Λέω λοιπόν ότι αν θέλεις να ιδιωτικοποιήσεις, δεν σε σταματάει ένα υπερταμείο ή κάτι άλλο. Είναι ζήτημα πώς πολιτικά σχεδιάζεις τα πράγματα. Και χθες, αλλά και όλες τις προηγούμενες μέρες, έχει διατυπωθεί με τον πιο επίσημο τρόπο ότι οι δέκο που μπαίνουν στο υποταμείο του υπερταμείου δεν πάνε προς ιδιωτικοποίηση. Δεν περιγράφεται μάλιστα και μέσα στον νόμο που συγκρότησε αυτό το υπερταμείο. Παρ' όλα αυτά όμως η λογική του παραλόγου λέγεται και ξαναλέγεται. Το ταμείο αυτό επίσης έχει υποθεί και έχει γραφτεί και στον νόμο ότι είναι δημόσιο ταμείο. Άρα οι δέκο και οτιδήποτε άλλο περνάνε υπό την διοίκηση του δημοσίου. Το δεύτερο επιχείρημα του παραλόγου. Υποθηκεύεται τα πάντα για 100 χρόνια. Δεν υπάρχει πουθενά μέσα, αν τον έχετε διαβάσει τον νόμο, γιατί αν δεν τον έχετε διαβάσει, οκ. Okay. Αλλά λέει ο νόμος μέσα. Η εταιρεία εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο υποθήκευσης ούτε αυτή ούτε τα περιουσιακά της στοιχεία. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι για λόγους αντιπολιτευτικής κριτικής εσείς θα λέτε τα δικά σας, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε. Μπορούμε επί τη βάση αυτού του άρθρου να συζητήσουμε ότι δεν πρόκειται περί υποθήκευσης. Τρίτο παράλογο. Θα εκποιηθούν τα νερά και το ρεύμα μέσα από αυτό το υπερταμείο. Ξαναλέω, αν ήταν βούληση δικιά μας, θα είχε γίνει και χωρίς αυτή την ιστορία. Τα δε νερά πρέπει να υπερπηδήσουν και την απόφαση του ΣΤΕ. Ακόμα και εσείς, αν θελήσετε κάποια στιγμή, όταν θα γίνετε κυβέρνηση, αν θα γίνετε ποτέ κυβέρνηση, να τα πουλήσετε, θα κολλήσετε δικαστικά σε αυτή την ιστορία. Άρα, γιατί κάνουμε μια κουβέντα η οποία δεν έχει βάση, γιατί δεν λέτε κάποια επιχειρήματα τα οποία να έχουν μια λογική. Γιατί δεν προσπαθείτε να χτυπήσετε ή να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση για πράγματα που κάνει λάθος ή δεν τα έχει κάνει σωστά, είναι ελληματική και μιλάμε συνέχεια για το ίδιο και το ίδιο πράγμα. Ήρθαν εδώ οι φορείς χθες και θα πάρω ένα παράδειγμα τις κτηριακές υποδομές. Ακούστηκε μάλιστα ότι θα δώσουμε τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα δικαστήρια, τις φυλακές. Έχετε, ξαναλέω, διαβάσει τι περιγράφεται μέσα στο νόμο που συγκροτήθηκε το υπερταμείο? Γιατί οι κτηριακές υποδομές είναι μία δέκο η οποία διαχειρίζεται την οικοδόμηση αυτών των κτηρίων. Από πού συνάγεται ότι θα πουληθούν σχολεία, νοσοκομεία και φυλακές? Πού το βγάζετε αυτό το συμπέρασμα, θα πείτε, ένα λογικό επιχείρημα? Σας είπε δε ο πρόεδρος των εργαζομένων των κτηριακών υποδομών ότι αυτές οι κτηριακές υποδομές έχουν ένα δάνειο 800 εκατομμυρίων και απαιτήσεις 30 εκατομμυρίων από τους εργολάβους. Γι' αυτό θα βρείτε κάτι να πείτε, να απαντήσετε στην κριτική αυτή. Ποιος βήθησε ή ποιος χρέωσε τις κτηριακές υποδομές πρώην ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ και πάει λέγοντας με αυτόν τον τρόπο? Για να μην πάω στον ΟΣΕ, στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ, τι ακριβώς έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια με τις διοικήσεις που εσείς διορίζατε? Είστε ευχαριστημένοι από τα τελευταία 40 χρόνια λειτουργίας αυτών των δέκο? Είστε ευχαριστημένοι, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών χθες, ότι ο κάθε υπουργός που ερχόταν τη δεκαετία του 80 και του 90 διόριζε όλο το χωριό και όλο το νομό μέσα σε αυτήν την υπηρεσία? Αυτού του τύπου την διοίκηση θέλετε? Γιατί προς το παρόν, μέχρι στιγμής, με αυτά που λέτε, αυτό αποδεικνύεται. Δεν θέλετε να υπάρξουν διοικήσεις που θα αναδιαρθρώσουν τις δέκο αυτές, που θα ορίσουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό τι θέλουμε από αυτές τις δέκο και που θα προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον, ώστε να μπορούν αυτά τα κοινωνικά αγαθά να διανέμονται ποιοτικώς
και με χαμηλότερες τιμές. Να κάνουμε λοιπόν κουβέντα επ' αυτού και όχι με τους μύθους που προσπαθείτε όλο αυτό το διάστημα να οικοδομήσετε. Ευχαριστώ και για την συνέπεια του χρόνου, κύριε Καραγιαννίδη. Ο κύριος Κυριαζίδης.